Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και μια που δεν έφτασε χειμώνας, όποιος πει ότι έφτασε χειμώνας και καλό χειμώνα, απλά να πάθει κάτι χειμωνιάτικο, κρυοπάγημα. Στις πατούσες ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω μια σειρά όπου έτσι κι αλλιώς πολλοί από εσάς με μάθατε την εποχή που έπαιζα πάρα πολλά indie παιχνίδια και ακόμα συνεχίζω να παίζω πολλά indie παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά δεν έχουν αρκετά mechanics ή γενικότερα δεν έχουν αρκετά πράγματα να σας δείξω και να κάνω ένα βίντεο, ας πούμε, όπως το τι παίζει με το οποίο ασχολείται με πάρα πολλά επίπεδα τα οποία μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ, έτσι κι αλλιώς αφού ασχολούμαι στον ελεύθερο χρόνο με indie παιχνίδια, να κάνω μια εκπομπή όπου κάθε εβδομάδα μέσα σε 3 ή 5 λεπτά να σας λέω για ένα indie παιχνίδι και τις απόψεις μου γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το Layers of Fear. Το Layers of Fear είναι ένα παιχνίδι thriller όπου θα ασχοληθείτε με τη χαμένη τέχνη του να ανοίγετε πράγματα. Πόρτες, συρτάρια και γυάλινες πόρτες από σκρίνιο. Αναρωτιέστε τι είναι το σκρίνιο, ήταν αυτό που σας έλεγε να μην παίζετε κοντά του γιαγιά σας. Μου άρεσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ότι έχει πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Η μουσική είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, είναι ατμοσφαιρική εκεί πέρα που πρέπει. Έχει έλλειψη τη στιγμή που δεν χρειάζεται, οπότε δημιουργεί ένα έτσι έξτρα λιθαράκι αγωνία στην όλη έτσι αγωνιώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Και παρόλα αυτά, πιστεύεις ότι σου δίνει επιλογές, ενώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο απλά είναι ένας διάδρομος και τον περπατάς. Μα το Θεό, είναι μία ώρα και 45 λεπτά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, τουλάχιστον εμένα κάπου τόσο μου πήρε, όπου απλά περπάταγα και άνοιγα πράγματα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος θα ασχολούταν με ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, OK, μπορώ να καταλάβω τους YouTubers ότι θα ασχοληθούν γιατί προφανώς κάθε ουρλιαχτό είναι συν 1000 views κάπου εκεί πέρα πάνω, ανάλογα σε ποια χώρα είσαι. Αλλά παρόλα αυτά, ποιος άνθρωπος θα καθίσει και θα παίξει αυτό το παιχνίδι στον ελεύθερο του χρόνο. Παίζοντας όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρατήρησα ότι προσλήπησή μου ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει βάθος. Ασχολείται με την τέχνη, το πώς νιώθει ή βιώνει ένα άτομο το οποίο είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρωταγωνιστής μας είναι ζωγράφος, πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και πώς προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα από αυτή, φτιάχνοντας κάτι το οποίο και τον εκπροσωπεί, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ίσως εκεί πέρα έξω, δηλαδή τη μοναδική τοπική γωνία. Αλλά ταυτόχρονα το πώς θα αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια και ίσως το πώς η προσωπική του άποψη και το πώς είναι σαν άνθρωπος επηρεάζει την πραγματική του ζωή, με αποτέλεσμα αυτό να έρχεται σε άμεση δράση και αντίδραση με την τέχνη την οποία δημιουργεί και το πώς καταλήγει όλο αυτό. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ περίεργο αυτό ή πολύ ψαγμένο ή οτιδήποτε, αλλά να σου πω την αλήθεια, πραγματικά ένιωσα άσχημα τη στιγμή που είδα ότι έχει πιο βαθιά μηνύματα από ότι έχει οποιοδήποτε horror παιχνίδι το οποίο υπάρχει εκεί πέρα έξω. Δηλαδή το οποίο, ναι, έχει jump scares το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα δείτε κανένα στο βίντεο μου, by the way. Γενικότερα να ξέρετε ότι ακόμα και horror παιχνίδια να κάνω review δεν βάζω jump scares. Από εδώ και πέρα σας το υπογράφω. Από την άλλη όμως, ένιωσα άσχημα γιατί αυτό το παιχνίδι είχε τόσο hype επειδή είναι horror παιχνίδι. Το οποίο αναρωτιέμαι ότι λέω το πόσο καλή δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο backstory το οποίο υπήρχε, στο πώς μεταδίδουν ένα συνέστημα το οποίο ένιωθε ο πρωταγωνιστής σε σχέση με το ότι εγώ περιμένω απλά ή οποιοδήποτε τέλος πάντων το παίξει, απλά να πεταχτεί κάτι πάνω στη μούρη του και να κάνει «Αααα!», ξέρω εγώ, ή αυτός ή ξέρω εγώ, οι φίλοι του, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είναι μια παρέα από 12χρονα κοριτσάκια με κοτσιδάκια και κάτι τέτοιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι πολύ προσεγμένο σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, όπως π.χ. ο τρόπος που μιλάει ο πρωταγωνιστής πραγματικά είναι πορωμένος, πραγματικά αντικατοπτρίζει την κατάσταση την οποία έχει στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή και την ψυχολογία η οποία τον οθεί να συνεχίζει να περπατάει μέσα σε αυτούς τους διαδρόμους που μπορεί να είναι έτσι στη φαντασία του, μπορεί να είναι έτσι στην πραγματικότητα. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Δεν θέλω να σας σποιλεριάσω, οπότε θα σταματήσω κάπου αυτό εδώ πέρα, αλλά είναι τραγικό το ότι ένα παιχνίδι, ενώ μπορεί να είναι ψαγμένο και να θέλει να σου μεταφέρει μηνύματα, πρέπει να βασιστεί πάνω στο hype. Και αυτό για μένα, να πω την αλήθεια, με στεναχώρησε πάρα πολύ και επίσης στεναχωρήθηκα ότι δεν θα ήξερα εγώ το παιχνίδι σε περίπτωση που δεν ήταν horror. Το οποίο απλά ήταν γενικότερα, λέει πολλά τέλος πάντων πράγματα για το πώς μεταφέρονται τα παιχνίδια τον τελευταίο καιρό τέλος πάντων στα διάφορα είτε κανάλια YouTube είτε περιοδικά ή οτιδήποτε. Τα γραφικά από ό,τι βλέπετε και εσείς είναι καταπληκτικά. Αυτό που θέλει να μεταδώσει, το μεταδίδει, έχει χρώμα μέσα, έχει
χρωματικές αποχρώσεις, τέλος πάντων, οι οποίες η κάθε μία αντικατοπτρίζει το τι θέλει να σου δείξει εκείνη τη στιγμή ο game designer από τη μία, αλλά από την άλλη, όπου αντίθετα από το PT, το οποίο προσπαθούσε να είναι όσο πιο κενό γίνεται, ώστε να νομίζεις, ξέρω εγώ, ότι είσαι σε ένα χώρο που έχεις ξαναυπάρξει, όπως ο διάδρομος ενός σπιτιού που όλοι κάποια στιγμή έχουμε μπει σε ένα σπίτι που έχει ένα διάδρομο. Αυτό προσπαθεί να είναι μοναδικό και να μην βασίζεται τόσο πολύ στις εμπειρίες, τέλος πάντων, ώστε να μπει στη ψυχή σου μέσα και να στρωμάξει, αλλά να το κάνει υποχθόνια και ψυχολογικά όσο μπορεί, τέλος πάντων. Από τη μία, χάρηκα που υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις δυνατότητες, τέλος πάντων, τη δυνατότητα να σου δείξει τα πράγματα όπως πραγματικά τα ήθελε ο δημιουργός. Από την άλλη, όμως, λυπήθηκα πάρα πολύ για το πόσο hype θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν θα βρει το πραγματικό του κοινό. Το οποίο πραγματικό κοινό δεν είναι άτομα τα οποία απλά ουρλιάζουν. Είναι άτομα τα οποία ίσως έχουν βιώσει και κάποια από αυτά τα συναισθήματα. Βέβαια, όχι εντάξει, σε τόσο extreme βαθμούς και να εντάξει, βλέπετε πως είναι πίσω μου. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια βιώματα τα οποία μπορούν να βγουν εκεί πέρα έξω. Όπως επίσης μου άρεσε όσον αφορά τα γραφικά, ο ρεαλισμός, ότι αν παρατηρήσετε τους πίνακες, οι πίνακες έχουν μέσα βάθος. Όχι με την έννοια ότι έχει ζωγραφιστεί κάτι και είναι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία την οποία την έχει κολλήσει ο τύπος που φτιάχνει τα layers, τα matte layers, τέλος πάντων, πάνω στο 3D μοντέλο το οποίο υπάρχει του Canva εκεί πέρα. Είναι το θέμα ότι φαίνονται πινελιές άμα πας στα πλάγια. Είναι το θέμα ότι ο τύπος που έχει δουλέψει ή οι τύποι που έχουν δουλέψει πάνω στα συγκεκριμένα γραφικά ξέρουν από ζωγραφική. Ξέρουν τι πάχος έχει η ίδια η μπογιά. Δηλαδή, αυτό για μένα ήταν καταπληκτικό. Και φτάνοντας στο τελευταίο σημείο, το οποίο πραγματικά με έβαλε λίγο σε σκέψη, είναι το θέμα του early access. Το παιχνίδι στη 1 ώρα 45 λεπτά που είναι έτοιμο. Δηλαδή, για εμένα χρειαζόταν άλλα 15 με 20 λεπτά max για να το τελειώσουν. Το οποίο σημαίνει ότι ό,τι 3D assets, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλανε, οι δημιουργοί το είχαν. Τώρα, γιατί το βάλανε στο early access και το πουλάνε πριν να είναι τελειωμένο, δεν το κατάλαβα. Ίσως επίσης είναι ένας τρόπος ώστε να καταφέρουν τέλος πάντων να το δώσουν π.χ. σε YouTubers ή οποιονδήποτε άλλον τέλος πάντων θέλει να κάνει βίντεο χωρίς να σποιλεριάσει το τέλος, σε φάση ότι πάρτε αυτό είναι ο τερματισμός, χαχα. Από τη μία, αλλά από την άλλη, πραγματικά φοβάμαι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι κάτι τέλος πάντων το οποίο δεν θα το εκτιμήσει κανείς. Τέλος πάντων, ξέρω ότι το συγκεκριμένο, επειδή είναι το πρώτο βίντεο, πήρε ίσως λίγη παραπάνω ώρα από ό,τι σας υποσχέθηκα στην αρχή. Οπότε αυτά που μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα εμφανιστούν κάποια βιντεάκια τα οποία μπορείτε να τσεκάρετε και αφοράνε άλλα παιχνίδια, γιατί αυτό κάνουμε σχέδιο Β. Όπως επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Facebook ή στο Twitter, σε περίπτωση που θέλετε να ξέρετε ακριβώς π.χ. πότε στριμάρω ή πότε κάνω πράγματα, γιατί πιστέψτε με, εκεί πέρα έχει πολύ περισσότερη πληροφορία από ό,τι έχω στο YouTube. Θα πούμε να. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.